η αδέσμευση. Δεν ξέρω. Και εάν και εγώ το θέτω ως προβληματισμό. Σε παρακαλώ, μιλώ τώρα εγώ. Σε άκουσα και προβληματιζόμαστε και προβληματίζομαι και εγώ και θέτω το πρόβλημα στους συναδέλφους στη συνέλευση. Το πρόβλημα είναι, αν υπάρξει ενίο ψηφοδέλτιο, ψηφίζουμε πρόσωπα, πάβουν οι ομάδες, πάβουν οι παρατάξεις. Ωραία, ορθά. Έχει ο κλάδος τους ηγέτες να αναδείξει σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια που θα σηκώσουν όλο το βάρος. Και πανελλαδικά, ρωτώ εσάς γιατί ουσιαστικά και εμείς κάποιοι από εσάς είμαστε. Αν δούμε το πλειοψηφικό που διαμορφώνεται σε μια τέτοια περίπτωση, ποιος σας είπε ότι μέσα από το ενίο ψηφοδέλτιο δεν θα κρύβονται παρατάξεις και μπορεί η πρώτη παράταξη να λάβει όλου και τις δύο θέσεις στα υπηρεσιακά συμβούλια. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ προς το παρόν όσο έχει ο νόμος, βρισκόμαστε σε μία θέση να μπορούμε μέσα από παρατάξεις, ίσως και μεμονωμένα άτομα όταν συγκροτείται ένα συμβούλιο όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ, ακόμα και τα υπηρεσιακά συμβούλια από διαφορετικές παρατάξεις, ίσως να υπάρχει σύνθεση, άρα κοινή πορεία για το μέλλον. Αυτή την κοινή πορεία θα μας την εξασφαλίσουν οι δύο εκλεκτοί σε κάθε συμβούλιο ή 7 εκλεκτοί της ΕΛΜΕ που θα είναι πρόσωπα. Εδώ εδώ. Ποιος από εσάς, εδώ, όταν αλλάξει ο νόμος, γιατί σίγουρα θα αλλάξει, και θα έχουμε αυτό το ψηφοδέλτιο, ας προβληματιστούμε από πριν. Επόμενο πρόβλημα. Αξιολόγηση. Και φυσικά, εγώ θα εκφράσω αυτή τη στιγμή την προσωπική μου άποψη και της παραταξής μου, της ΔΑΚΕ. Αυτή η αξιολόγηση δεν επιτρέπεται να προχωρήσει. Γιατί δεν είναι αξιολόγηση, χρησιμοποιούμε μεγάλες κουβέντες, δίχως τα επιχειρήματα να συνεισφέρουν προς αυτό το στόχο. Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση έχει να κάνει επί των αποτελεσμάτων για να διορθώσει πορεία. Αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται η καταγραφή κατά την αυτοαξιολόγηση, όπως γίνεται καταγραφή και εποπτεία κατά την ατομική αξιολόγηση, είναι εποπτεία και έλεγχος και όχι αξιολόγηση. Την αρνούν τα ποσότητα του εκπαιδευτικού, διορίστηκε, υποτίθεται με κάποια ποσότητα, έλεγχος απλώς τελείωσε. Ποια είναι η απόδοση στην εργασία του, πώς μετράτε αυτό, ποιοι είναι οι δείκτες. Οι εκλογές του κλάδου μας γίνονται κάτω από πολλά προβλήματα του κλάδου, που τα κυριότερα αυτή τη στιγμή είναι η απαξίωση των εκπαιδευτικών στο δημόσιο σχολείο, ο μεγάλος φόρτος εργασίας γραφειοκρατικής, τα τεράστια κενά καθηγητών που έχουμε μετά από 2 μήνες έναρξης των σχολείων και τα οποία ακόμα να αναπληρωθούν, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαιπωρία των γονέων. Η βασική επιδίωξη της παράταξής μας είναι και ο στόχος εδώ και 2 χρόνια να έχουμε επιτέλους ένα ακομάτιστο ενίο ψηφοδέλτιο, να καταργηθούν οι ταπέλες των κομματικών παρατάξεων και όλοι να μπούμε σε ένα ενίο ψηφοδέλτιο και οι 7 καλύτεροι να εκπροσωπούν τον κλάδο μας. Η απαξίωση του κλάδου φαίνεται από την προσέλευση που δεν είναι η αναμενόμενη. Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας έχει φέρει σε αγωνία για το μέλλον και το δικό μας ατομικά αλλά και όλης της κοινωνίας γενικότερα. Αυτό είναι ένας φόβος των παρατάξεων που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μέχρι σήμερα δεν είχαν καν θίξει αυτό το θέμα οι κομματικές παρατάξεις και επειδή το άκουσαν από εμάς που το υποστηρίζουμε με το που φτιάξαμε το συνδυασμό πριν 2 χρόνια και το Υπουργείο έκανε μια ανοίξη προχθές για τις περιφερειακές εκλογές να γίνει κάτι αντίστοιχο, μας το παρουσιάζουν σαν ανέφικτο για να χτυπήσουν τάχα το Υπουργείο. Πίσω από αυτό κρύβεται η αδυναμία τους να το κάνουν ήδη τόσα χρόνια. Προσωπούμε εδώ τους αδέσμευτους, είμαστε ακομάτιστοι και υποστηρίζουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο από το οποίο θα βγαίνουν οι καλύτεροι και τη διάλυση των κομματικών, δηλαδή παρατάξεων. Αυτό όμως που ενδιαφέρει τώρα τον κόσμο δεν είναι τα ψηφοδέλτια τα δικά μας. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο και τους γονείς που μας ακούνε είναι τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Στην Αρκαδία υπάρχουν 28 κενά αυτή τη στιγμή καθηγητών. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν έχουν καθηγητές και οι γονείς
απασχολεί είναι το καινούριο η τράπεζα θεμάτων, η οποία θα κάνει τη γνώση τυποποιημένη, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι η παιδεία ταξική. Αυτός που πληρώνει τα περισσότερα χρήματα θα έχει και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να περάσει στα πανεπιστήμια. Πρωτοβουλία από τους μαθητές, δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε σπιρτάδα, γιατί θα πλακωθεί από την τυποποιημένη γνώση. Είμαι από τον Σύνδεσμο Εκπαιδευτικών. Τα βασικά προβλήματα της εκπαίδευσης είναι ότι από 104.000 καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είμαστε γύρω στις 72.000 και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα σχολεία. Ακόμη και με την αύξηση του ωραρίου, και με την διασπορά των αντικειμένων όπου κάθε εκπαιδευτικός κάνει τα πάντα και πάλι δεν μπορούν να καλυφθούν τα κενά στην εκπαίδευση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, το οποίο παρότι παραδέχτηκε ο ίδιος ο υπουργός και λέει για παράδειγμα ότι φέτος θα μείνουν 500 θέσεις κενές, στην πραγματικότητα τα προβλήματα θα είναι πολύ περισσότερα. Και εκεί που δεν φαίνονται ακόμη ολόκληρα κενά, καλύπτονται λόγω του πατριωτισμού των εκπαιδευτικών. Αυτά τα κενά πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα βιωπούνται όσο δεν κάνει προσλήψεις. Ταυτόχρονα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, η εκπαιδευτική επιβαρύνεται καθημερινά με νέες εργασίες. Η ασυνέχεια και η ασυνέπεια του υπουργείου είναι πολύ χαρακτηριστική σε αυτό το τομέα. Κάθε εβδομάδα βγάζει κάτι καινούριο. Διοικητικές εργασίες, όταν ξέρουμε ότι τα σχολεία δεν έχουν καθόλου διοικητικό προσωπικό. Για να μην πούμε ότι δεν έχει καν η ίδια η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου. Αναγκάζεται να κάνει χιλιάδες αποσπάσεις, 3.000 τόσες φέτος, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι το κεντρικό και πιο σημαντικό πρόβλημα της εκπαίδευσης. Φυσικά, με την επιβάρυνση των γονέων, για... λένε ότι θα χτυπήσω την παραπαιδεία. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Ίσα-ίσα που αυξάνουν οι αριθμοί των παιδιών πάνω στο φροντιστήριο. Ειδικά με την τράπεζα θεμάτων στην πρώτη ηλικία, έτσι όπως έχει γίνει, στην οποία, αν γνωρίζετε, πιθανόν γνωρίζετε ότι το ίδιο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είχε αρνηθεί πέρυσι να το κάνει. Και το επέβαλε το Υπουργείο. Τους είχαν πει δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα το κάνουμε από φέτος. Με όλα τα στρεβλά που μπορεί να δημιουργήσει αυτό και τις ανακολουθίες του Υπουργείου. Όταν το καλοκαίρι έστελνε τρεις διαδοχικές εγκυκλίους για να υπολογιστούν διαφορετικά οι βαθμοί στην πρώτη ηλικία για να μην γίνει αυτό που έγινε τελικά. Και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας είχαμε τεράστια προβλήματα. Πώς βλέπετε γενικότερα τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργάνων όπως η ΕΛΜΕ? Βλέπουμε ότι γενικά οι παρεμβάσεις δεν είναι πολλές, αλλά ούτε και ουσιαστικές. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό κατά κύριο λόγο γι' αυτό ευθύνεται κατά τη γνώμη μου ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Απ' την άλλη όμως είναι μια αδυναμία του συνδικαλιστικού κινήματος. Ξέρετε, σε περιόδους δύσκολες οι άνθρωποι κοιτάνε ο καθένας την πάρτη του. Είναι δύσκολο να μπορέσεις να συσπυρώσεις τον κόσμο και να κινηθείς. Πρέπει να γίνει όμως. Και θα πρέπει κάποτε οι συνάδελφοι να επιδείξουμε την αλληλεγγύη που χρειάζεται για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Είναι ευθύνη βέβαια και των συνδικαλιστών. Θα πρέπει να κινηθούμε πιο ενεργά. Κοντά στα σκουπίδια που. Στα σκουπίδια που. Στα κανάλια από τον αντικομονισμό που για κάθε τι φταίει ο Στάλιν. Γιατί είδα χθε ένα στην ΕΡΤ. Που συνέβαινε ο Χίτλερ λέει έκανε λογοτομή στου Εβραίους και ο Στάλιν στους αντιφρονούντες, έχουμε και τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορούμε να λειτουργήσουμε εδώ. Πέρα από ότι μπορούμε να το κάνουμε σαν παιδαγωγή στα σχολεία μας και να το δούμε έτσι αυτό, μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν λογοκριτές. Ούτε στο Facebook μπορούμε, σκοτώνουμε με τα παιδιά μου για το Facebook, αλλά έχω να βάλω την ευθύνη σαν γονέα. Τώρα το να γίνει μια κίνηση, που να λέμε προστατέψτε τα παιδιά σας από τα σκουπίδια και αμφιβάλλω γιατί. Η ιδεολογία αυτή της αστικής τάξης έχει περάσει στους γονείς. Κάθονται οι γονείς και τα άντρα μαζί το βλέπουν. Και είναι ένα ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα αν θα βάλουμε θέμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Έτσι. Ή να κάνουμε λογοκρισία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το ψηφίσω.